Είναι η ώρα για να υποδεχθώ το σημερινό μας καλεσμένο, έναν πολύ καλό φίλο, έναν εξαίρετο συνάδελφο, τον Ονούφριο Σοκράτους. Φιλούδι, αγαπημένο. Τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα. Κάνω καλά. Να σου κάνω μια πρόσκληση να έρθεις να σε δω, γιατί εξαφανίστηκες. Εξαφανίστηκα. Φαμί δουλειές. Πολλές δουλειές. Ξέριστα. Τι γίνεται? Καλά είμαστε εσείς. Όλα καλά. Άκουα με προσοχή τους κοινωνικούς προβληματισμούς προηγουμένως του Κωνσταντίνου. Οπότε κέρδισαν την προσοχή και τη συμπάθεια μου. Είναι φιλόζωος, όπως το κατάλαβες. Ναι. Στεναχωριέται απλά μόνο όταν τα. Τα ζώα ακολουθούν το ενστικτό τους. Μα πρέπει να πολλαπλασιάζονται. Ναι. αν και έχουμε ένα θέμα τελικά, ξέρεις, τα ξέρεις και πολύ καλά. Με τα δέσποτα. Ναι. Με τα δέσποτα γενικότερα. Πώς σε βρίσκουμε? Με βρίσκεται τώρα στον καναπέ. Τώρα στον καναπέ, χαλαρά. Ναι. Χαλαρά, ναι. Ναι. Σε μια στιγμή που ξέρεις, μεταξύ Αρχάγγελου Αγλαντζάς. Μέσα στην κίνηση, ναι. Που ήξερες σίγουρα ότι θα καθυστερήσω. Ναι, αλλά εντάξει, στην ώρα σου και όλα μια χαρά. Τα κατάφερα, ενάθλος κάθε μέρα η διαδρομή. 11:30 κάθε πρωί. 11 τώρα. Εσύ με βάζεις 11:30. Γι' αυτό, εντάξει, okay, γι' αυτό ίσως. Πάντα είχα την εντύπωση ότι είναι 11:30. Είναι στο ζάπι. Ναι, 11:30. 1:20. Αφού έδωσα χώρο του Τάσου, τι να κάνω, για του χάρη. Τούτο αυτό πια όλα. Παντού να αρπάξει, να πάρει. Να μην κάνει. Τέλος πάντων. Ναι. Στο Ωμέγα λοιπόν. Και έχουμε να βρεθούμε μαζί τηλεοπτικά. Λίγο καιρό. Τέλος πάντων. Θυμάσαι. Να μην τα θυμόμαστε. Υπό πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά έχουμε βρεθεί όμως και στον Αντένα μαζί. Και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη γνωριμία ήταν όντως στον Αντένα. Όχι, η πρώτη γνωριμία ήταν όταν ξεκίνησε την καριέρα σου και μου έφερε κείμενά σου στο περιοδικό στο. Μπράβο. Άντρα στο Φιλελεύθερο. Πόσο χρόνο ήμουν ακόμη φοιτητή, νομίζω. Ή μόλις τελείωνε τις σπουδές ή ήσουν φοιτητή ακόμα. Αγέραστος. Από τότε γνωριζόμαστε. Έχω την ίδια εικόνα ακριβώς. Ναι. Πολλά χρόνια στην ενημέρωση, πολλά χρόνια στην ειδησιογραφία. Έχεις ακόμα περιθώριο για να κάνεις στροφή στην καριέρα σου? Κοίταξε, το δικό σου ήταν επιτυχημένο από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ. Αλλά νομίζω το δικό σου το χιούμορ είναι ιδιόρυθμο. Οπότε, και επειδή το ήξερα, γιατί όπως είπες εσύ, ευρεθήκαμε σε εργασιακά περιβάλλοντα μαζί και γνώριζα ακριβώς την αίσθηση του χιούμορ σου, τον black humor αυτό που κάνεις, το έξυπνο το χιούμορ. Και να μην θεωρηθεί γλύψιμο, παρακαλώ. Mm. Αλλά νομίζω ότι είσαι εντελώς το στοιχείο σου, βλέποντας φέτος την εκπομπή. Ναι, γιατί οι περισσότεροι που με γνωρίζετε εκτός τηλεόρασης, ξέρω ότι συνήθως όλη τη μέρα έτσι είναι. Σχολιάζεις την επικαιρότητα, αλλά με καυστικό χιούμορ. Ναι. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο έλειπε και έδωσε στην τηλεόραση. Ναι. Εσύ που ασχολείσαι τώρα με την ενημέρωση και με την ειδησιογραφία. Ναι. Εντάξει, περνάμε μια περίοδο, θα έλεγα λίγο. Πρωτόγνωρη. Λες περίοδος. Ναι, αλλά πολλές φορές έτυχε να υπάρξουν τέτοια πρωτοφανή γεγονότα. Ναι. Ωστόσο, θα έλεγες ότι ήταν απλά πράγματα τα οποία, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από το χώρο της ενημέρωσης και της συντηρητικής που κινείσαι και μετά να πάμε παρακάτω. Θα έλεγες λοιπόν ότι τα ξέραμε, αλλά υπόβοσκαν από κάτω, ήταν κάπου έτσι κάτω από το χαλί, τα κρύβαμε και περιμέναμε κάτι να. Για να σπάσει το απόστημα ή ήμασταν στον ύμνο του δικαίου και νομίζαμε ότι είμαστε κάπου αλλού. Όχι, να σου πω. Νομίζω ότι όλοι τα ξέραμε και σαν κοινωνία και εγώ μέμφωμαι και τον ίδιο μου τον εαυτό πολλές φορές και γενικότερα την κοινωνία όπως εκφράζεται και όπως τη γνωρίζουμε. Γιατί όλοι και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε άτομα τα οποία έρχονται να εργαστούν εδώ στη χώρα μας από τρίτες χώρες. Να σου πω το πιο απλό. Ενάρτη μαυρού να μου καθαρίσει το σπίτι. Κατάλαβες, δηλαδή, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο χρωματίζουμε έναν άτομο και δεν μιλώ, μεταφορικά χρωματίζοντας, ξέρουμε ότι ίσως και να μην τις θεωρούσαμε μέρος της κοινωνίας μας, αλλά μέρος του προσωπικού μας. Οπότε, σε μια στιγμή που κάποιες από αυτές τις μαυρούες μπορεί να έφυγαν στα κατεχόμενα ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή, είτε γιατί είχαν ενοχληθεί από συμπεριφορές εργοδοτών, είτε γιατί παρενοχλήθηκαν πολλές φορές στον χώρο της εργασίας τους ή και για δικούς τους λόγους. Δεν λέω ότι είναι πάντα το φταίξιμο στους εργοδότες. Κατηγοριοποιήσαμε τες σε τούτην ακριβώς την κατάσταση. Ότι
είναι η Φιλιππινέζα, είναι η κοπέλα από τον Πακιστάν, η οποία έφυγε προς τα κατεχόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση, έσκασε σαν φούσκα μέσα στα μούτρα μας. Γιατί όταν, όταν ακούσαμε για το πρώτο θύμα μια κοπέλα που βρέθηκε μέσα σε ένα φρεάτιο, δεν πιστεύαμε κανένας μας ότι θα έπαιρνε τόσο μεγάλη διάσταση και θα φανερώνε τον όχι μόνο η δράση ενός καθομολογία κατά συρροή δολοφόνου, αλλά και της ίδιας της αστυνομίας. Και δεν είναι μόνο η αστυνομία, βεβαίως αυτά υπάρχουν ερευνώντες λειτουργία αυτή τη στιγμή που ξεψαχνίζουν πρέπει να γίνει το κακό για να διορίσουμε ερευνητικές επιτροπές και να ανακοινώσουμε αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι το οποίο. Ανοίξω μια παρένθεση αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι, που είσαι στο χώρο, ναι. Πόσες φορές θυμάσαι για παρόμοια, όχι για παρόμοια θέματα, αλλά για κάθε θέμα. Αν έγινε ποτέ κάτι. Όχι, δεν έγινε κάτι. Είδες πόσα πορίσματα είδαμε μέχρι στιγμής. Ερευνητικές επιτροπές, ερευνώντες λειτουργεί, επιτροπές. Κοίταξε, είχαμε πάρει αιτήσεις σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά άντε και έχουμε πάνω στο τραπέζι δύο παραιτήσεις. Ποια η αλλαγή δομικά στο σύστημα. Δηλαδή, όλη η αστυνομία ήταν ένας υπουργός δικαιοσύνης και ένας αρχηγός της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι που λένε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αναδόμηση από την αρχή. Δηλαδή, έχω ακούσει διάφορα ότι είναι υποστελέχωση, ότι δεν τους δίνουν τα απαραίτητα κίνητρα. Οι ευρωπαϊκοί αριθμοί διαψεύδουν σχετικά με την αναλογία ποσοστού αστυνομικών στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε στις πρώτες θέσεις. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν δεν δημιουργήσεις μηχανισμούς αξιολόγησης, επειδή μάθαμε μέσα στην Κύπρο να ζούμε με το σύστημα ο γνωστός του γνωστού, του κομματικού, ο γιος του υπαρχηγού, όχι του συγκεκριμένου, ξέρουμε, είναι νοοτροπίες από παλιά, χρονίζουν τώρα. Πώς να αξιολογήσεις τους καλύτερους, με ποιο σύστημα, με ποια μέθοδο, ποιο είναι το μέτρο. Οπότε, ας ξεκινήσουμε από τα γραφεία πρώτα χαμηλά και να πηγαίνουμε ψηλά-ψηλά. Και πηγαίνουμε παραπάνω. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα της ιδιοσιογραφίας γενικότερα, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια λαμβάνει περισσότερη αξία από όσοι του δίνουμε, ή αυτό που πολλές φορές εγώ έλεγα τουλάχιστον, ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και αφήνουμε απ' έξω ό,τι συμβαίνει εκτός. Το περνάμε σαν. Ναι. Και ας πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Το νιώθω αυτό το πράγμα και αφορά το κυπριακό. Όχι το κυπριακό. Είναι ουσιώδες θέμα, ειδικά στη, αν λάβει κανείς υπόψη, ότι είμαστε υποκατοχή. Ότι βρίσκεται κάθε τόσο και λιγάκι μια διαδικασία διαπραγματεύσεων εν εξελίξη. Διακόπτεται, επαναρχίζει με διαφοροποιήσεις κάθε φορά. Αλλά υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι το κυπριακό σαν θέμα δεν τραβά, να το πω έτσι, ή δεν θα πρέπει να ιεραρχείται ως πρώτο θέμα επικαιρότητας όταν δεν υπάρχουν εξελίξεις. Απλά, πολλές φορές τα κόμματα και πολλά πρόσωπα που προέρχονται από τα κόμματα έχουν χτίσει καριέρες γύρω από το κυπριακό. Οπότε με το να επιπυλίζουμε μια καραμέλα, και δεν μιλώ για την υφιστάμενη χρονική στιγμή, γιατί τώρα είναι πολύ σοβαρές εξελίξεις και θα πρέπει να είναι πρώτο θέμα στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα. Υπάρχουν στιγμές που απλά κάνουμε δηλώσεις αντιδηλώσεων με πυρήνα των Κυπριακών, απλά για να εξελιχθεί μια κομματική διαμάχη, είτε εν όψη εκλογών, είτε μια άλλη μεταρρύθμιση, εν πάση περίπτωση. Μπορείς να καταλάβεις πλέον από την εμπειρία, αν μια είδηση είναι fake news. Νομίζω πως ναι. Είναι από συγκεκριμένους χώρους, τουλάχιστον στο διαδίκτυο, έχουμε μάθει να τα ξεχωρίζουμε. Επίσης, έχουμε πλέον την άνεση μετά από τόσα χρόνια και θεωρώ τις πηγές για να διασταυρώσουμε μια είδηση, κατά πόσον ευσταθεί ή όχι. Κάποιες άλλες εμπίπτουν απλά στα πλαίσια της λογικής. Που λες, απλά ξέρεις, είναι δυνατό. Παράδειγμα, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω δει ότι έχουν διαψεύσει πολλές πλευρές, ήταν αυτό που προέκυψε, και να μην επεκταθούμε παραπάνω σε αυτό. Για το σχολείο των παιδιών του δράστη. Ναι. Ότι οι γονείς είχαν διαμαρτυρηθεί κλπ. Όταν από τις σχολικές επιτροπές, εφορίες κλπ. Υπήρχε πλήρη διάψευση ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα τέτοιο θέμα. Αλλά αναπαράγεται κάτι μέσα στο Facebook, ειδικά πλέον στο Facebook. Αναπαράγονται πράγματα. Να σου πω τι έγινε. Βγήκε με αρμόδιο πρόσωπο της δημοτικής εκπαίδευσης, το οποίο είχε κάνει δηλώσεις στον αέρα για το συγκεκριμένο περιστατικό και ισχυρίζεται μέχρι και σήμερα ότι γνωρίζει ότι υπόθηκε αυτό το πράγμα. Τώρα, αν έγινε υπό τη μορφή επίσημου παραπώνου στο σχολείο ή απλά ήταν μια κουβέντα, ας το πούμε, του καθενέ, που δεν ξέρω αν πρέπει να μεταφέρεται να τις προσδίδουμε τη σημασία που τις δώσαμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, απλά και μόνο για να αναπαράξουμε μια είδηση. Τότε είναι άλλη συζήτηση, η αλήθεια. Αλλά εντάξει, διαψεύστηκε από τις σχολικές εφορίες, από τους συνδέσμους γονέων, από εκεί και έπειτα.
Επειδή έχεις και μια ιδιαίτερη εμπειρία τόσα χρόνια με τις εκπομπές και ειδικά και με το Έχεις Μέσον και με τις ενημερωτικές που έχεις κάνει, πέρα από τα δελτία ειδήσεων, τα οποία δελτία ειδήσεων είναι απλά αναφορά ειδήσεων και κάποιες μικρές συνεντεύξεις. Είναι πιο τυποποιημένα. Είναι πιο τυποποιημένο. Εγώ τουλάχιστον βλέποντας απ' έξω τα πράγματα καμιά φορά, πολλές φορές διαπίστωσα ότι η μετριότητα ή μάλλον ζούμε σε έναν κόσμο που επικρατεί η μετριότητα. Ναι. Εσύ το έχεις δει να συμβαίνει αυτό? Σε ό,τι αφορά, όταν λέω να επικρατεί η μετριότητα, εννοώ, ξέρεις, στις δομές. Κυρίως ναι. Σε ό,τι αφορά τις δομές. Αυτά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ναι. Με την καθημερινότητα του κόσμου. Ναι. Το οποίο έχει να κάνει βεβαίως πάντα με την αξιοκρατία. Υπάρχει ένας ερασιτεχνισμός, νομίζω, στην προσέγγιση γενικότερα. Εντάξει, το διαχωρίζω σε τομείς ανάλογα. Ξέρω και γνωρίζω είτε υπηρεσίες είτε κοινωνικές δομές που μπορεί να λειτουργούν άρτια. Γνωρίζω και έχω ακούσει για δομές σε άλλες υπηρεσίες, ας μην τις ονομάσουμε, οι οποίες ούτε σε τρίτη χώρα, πόσο μάλλον σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα καλλιέργειας νοοτροπίας. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια η συζήτηση που λέμε ότι πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή, από τα σχολεία, να αναδομήσουμε το σύστημα όχι μόνο των ακαδημαϊκών τρόπων σκέψης, αλλά και των κοινωνικών τρόπων σκέψης και την κοινωνική ευαισθησία. Είναι πράγματα τα οποία δεν καταφέραμε να εισάξουμε ακόμη στα σχολεία με επιτυχία. Και να μην φοβόμαστε να συζητήσουμε με τα παιδιά μας ακόμη και θέματα ταμπού. Να τους μάθουμε για τη διαφορετικότητα, να τους μάθουμε για την αξιοκρατία. Έμαθαν διαφορετικά. Οπότε γι' αυτό επικρατεί σε κάποιους τομείς η μετριότητα, ναι. Αυτό που είπες προηγουμένως όμως, ξέρεις ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι συμβαίνει ότι οτιδήποτε είναι διαφορετικό αντιμετωπίζεται ρατσιστικά. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δες το από τα μικρά παιδιά. Δεν το κάνει θελημένα έναν παιδί να κοροϊδεύει έναν άλλον παιδί, το οποίο έχει την οποιαδήποτε διαφορετικότητα. Αν α, β, γ. Ξεκινάνε όλα από το σπίτι. Και όταν το σχολείο αποτυχάνει να διορθώσει αυτό που ξεκινάει από το σπίτι, που δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο ρόλος του, θεωρώ. Ακόμα και αν οι γονείς είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να μεταδώσουν ή να μεταλαμπαδεύσουν, με συγχωρείς, κοινωνική γνώση στο παιδί τους. Γιατί η ακαδημαϊκή είναι του σχολείου. Και εκεί λέμε πολλές φορές ότι βαρυφορτώνουμε το σχολείο, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του. Πρέπει να μπορεί να αναδομεί τον τρόπο σκέψης ή να τον δημιουργεί από την αρχή, πόσο μάλλον σε μια νεαρή ηλικία. Για πες μου, τι κάνεις όταν δεν δουλεύεις, γιατί είσαι τόσο πολύ άσχολος και δεν βρισκόμαστε ούτε για έναν καφέ. Ας λοιπόν, πάμε να το αλλάξουμε λίγο. Να βγάλεις τα αποθυμένα σου. Λοιπόν, άκου. Πήγαμε για καφέ. Πότε πήγαμε για καφέ? Έχει μήνες. Τέσσερις, πέντε μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Το χειμώνα. Ναι. Τώρα βάλαμε ένα κοντομάνι. Φαντάσου. Λοιπόν, κάμνο. Καθημερινές δεν έχω χρόνο να κάνω τίποτε. Άντε να προλάβω να γυμναστώ λίγο. Το Σαββατοκύριακο κάμνω τον κήπο μου, φτιάχνω το. Ασχολούμαι με τους σκύλους μου, ξέρεις τους, το Twix και το Phoenix. Κάμνουν παρόμοια πράγματα, κατά ακρίβεια. Αν βρω χρόνο, θα πάω έναν περίπατο προς τα έξω να κάνω μια εκδρομή. Το διάβασμα το έχω για την καθημερινότητα, δηλαδή πάντα να διαβάσω λίγο μέσα στην καθημερινότητα, πέραν από την ειδησιογραφία εννοώ, και κάτι άλλο με χαλαρώνει. Μέχρι για κόμιξ μπορώ να σου πω. Καλά, το διάβασμα για σένα δεν είναι τίποτα, διότι έχεις αυτή τη μοναδική ικανότητα του να κάνεις. Δηλαδή, πρέπει να σας το πω αυτό, παιδιά. Εντάξει, όταν δουλεύαμε μαζί, διάβαζες εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή πόσες σελίδες? Πώς. 60, 70. Ευτυχώς που πλέον οι αιτήσιες με τον τρόπο. Ευτυχώς που φκαινούν οι εκθέσεις που χτυπάνε ταχτά χρονικά διαστήματα. Ναι, αλλά θυμάμαι είχε μια εκθέση 60 σελίδες. 60 σελίδες, 11 η ώρα την πήρε στα χέρια σου. Μία η ώρα έκατσε να γράψει το ρεπορτάζ για την έκθεση. Την είχε γράψει όλοι. Το βράδυ βγήκαμε μαζί στο δελτίο και μου έλεγε. Τι λέει η έκθεση μέσα, 60 σελίδες. Ναι, είναι αυτό το μοναδικό πράγμα που με σώζει, ρε παιδί μου. Είναι το μοναδικό πράγμα. Δεν ξέρω πώς την αποκτήσα αυτή. Νομίζω ότι την είχα από παιδί. Όταν κάτσω να διαβάσω. Έχω έναν τρόπο και κολλάνε μέσα. Και είναι το μόνο που με βοήθησε, νομίζω, περισσότερο στη δουλειά μου. Δηλαδή, δεν ξεχνάω εύκολα πράγματα που θα διαβάσω. Πέραν που ούτε ξεχνάς κιόλας και αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν μια φορά που διαβάσεις και θυμάσαι νούμερα, στοιχεία, τα πάντα όλα. Ονόφρια μου, ο χαρακτήρας λένε αλλάζει. Ναι. Στην πορεία, λόγω, αν θέλεις, όλων των εμποδίων, λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν κυρίως σε ό,τι αφορά την καριέρα μας και τη δουλειά. Ναι. Υπήρξαν στιγμές ή πράγματα τα οποία έκαναν, σε έκαναν να αλλάξεις? Ναι. Αρκετά. Δεν είναι κακό να αλλάξουν προς το καλύτερο. Θεωρώ ότι άλλαξα προς το καλύτερο, γιατί
επιδεικνύω περισσότερη υπομονή. Και δεν είναι μόνο λόγω ηλικίας, είναι και λόγω εμπειρίας και λόγω καταστάσεων. Φιλτράρω και αξιολογώ τα πράγματα που έρχονται, τις δυσκολίες που έρχονται με έναν διαφορετικό φαγό. Έμαθα να συγκρίνω, και ξέρεις, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως στο μέσον, αν και μια σεζόν έγαμα στο μέσον, την πρώτη τελευταία του, έμαθα με να εκτιμώ πάρα πολλά απλά πράγματα που δεν τα εκτιμούσα πρώτα. Βλέποντας το τι στερείται πάρα πολύς κόσμος, λέω, έφτασα σε ένα σημείο, λέω, καλά είμαι. Πραγματικά καλά είμαι. Μπορώ και περνώ οικονομικά. Έχω την υγεία μου, έχουν την υγεία τους οι δικοί μου οι άνθρωποι. Δεν έχω κάτι άλλο να ανησυχήσω. Πραγματικά. Οπότε άλλαξα γενικότερα στις αντιδράσεις μου. Είμαι πολύ πιο υπομονετικός, θεωρώ. Ναι. Γνωρίζοντάς σε τόσα χρόνια, απάντησε μου γιατί δεν συναντηθήκατε ποτέ με τη ματαιοδοξία. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Με χαρακτηρίζουν όλα πράγματα, με ξέρεις. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω, έτσι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή δεν θεώρησα ποτέ ότι επιτελώ κάποιον, ούτε επιστήμονας είμαι, Ανδρέα, ξέρεις το πολλά καλά, ούτε έχω κάνει κάτι που θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτο πέρα από τη δουλειά μου, πέρα από εκείνο που αγαπώ. Τα ζώα επίσης που ασχολούμαι μαζί του και το ξέρεις, επίσης το κάνω επειδή το αγαπώ. Δεν κατάφερα να αλλάξω το σύστημα και τον κόσμο ή να το φέρω στα δικά μου τα μέτρα. Ψάχνω το ιδεατό, όχι το ουτοπικό. Ναι. Οπότε, γιατί να είμαι ματαιόδοξος? Δεν έχω λόγο να είμαι ματαιόδοξος. Ναι. Προτιμάς να σε αγαπούν ή να σε φοβούνται? Εξαρτάται από πού προέρχεται. Ναι, κάποιοι θέλω να με φοβούνται. Δεν θα σου το κρύψω αυτό το πράγμα. Και κάποιοι θέλω να με αγαπούν. Αυτό. Ναι, εξαρτάται τι μου βγάζουν και τι τους βγάζουν. Και τι τους βγάζεις εσύ. Ναι. Εάν θα μπορούσες να πας 10-15 χρόνια πίσω, ναι, τι θα έλεγες στον Ονούφριο? Επαγγελματικά, καταρχάς επαγγελματικά. Κάτσε ήσυχος, κάτσε έναν τόπο. Ναι, ξέρεις ότι έκανα την περιφορά μου από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, έχασα κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να ήταν και χτυμένα μέχρι σήμερα. Κέρδισα κάποια άλλα όμως. Κέρδισα φιλίες. Φιλίες όπως τη δική μας, όπως τον Τάσον, την Άντριν. Αν δεν έκανα την περιφορά μου τα μέσα ενημέρωσης και πολλούς άλλους που έχουμε και ο χρόνος, ας πούμε, δεν θα είχα την καλή συνεργασία και την έννοια για φίλους και συναδέλφους. Επίσης, δούλεψα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οπότε έχω την ικανότητα να μπορώ να συγκρίνω τώρα. Να σκέφτομαι, εντάξει, τούτο είναι καλύτερο, τούτο είναι τόσο καλό. Μπορεί και να το άλλασα όμως. Αν θα μπορούσες να είχες τη δυνατότητα να πας να δεις τον Ονούφριο σε 10 χρόνια από τώρα, ναι, πώς θα ήθελες να τον δεις? Λοιπόν, εύκολο. Βάλεις μου πολλά εύκολα. Πολλά εύκολα σου βγάζω. Θα σου κάνω μετά δύσκολα. Εντάξει. Εκτός γενικότερα από αυτά που με περιβάλλουν σήμερα, όχι γιατί δεν τα αγαπώ, αλλά σε κάποια στιγμή δεν μπορώ να τα ζω αιώνια, επειδή θέλω να ζήσω για άλλα πράγματα. Μακάρι να με αξιώσει. Λοιπόν, θέλω να είμαι κάπου κοντά στη φύση, με περισσότερα ζώα, και να έχω κάτι το οποίο να νιώθω περήφανος. Να σκέφτομαι ότι βοήθησα μια κοινωνική ομάδα, ή βοήθησα να αλλάξει κάτι στον τρόπο σκέψης της κοινωνίας, ή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ζώα, ή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε μειονότητες, ανθρώπους, δυσπραγούντες. Θα ένιωθα περήφανο και θα έλεγα ότι είναι ώρα μου τώρα να απολαύσω, ας πούμε, αυτό που μου αρέσει παραπάνω, τη φύση μου, τα ζώα. Αυτά θα ήθελα. Κάτι σαν φάρμα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Προχτές μιλούσα με μια κοινή μας γνωστή και λέγαμε ότι μόλις είσαι έτοιμος, είμαι μέσα. Μέσα, αυτό. Ναι. Ένα κοινόβιο. Ένα πράγμα, ναι, διαφορετικό. Ξύλινα σπιτάκια. Ναι, ξύλινα σπιτάκια και τίποτα άλλο. Ποιο πάθημα σου έγινε μάθημα? Ποιο πάθημα μου έγινε μάθημα? Πολλά. Είμαι άνθρωπος που έμαθα από τα λάθη μου. Έμαθα να μην εμπιστεύομαι. Παρόλο που είναι άσχημο να το λες, και ξέρω ότι κάποιοι το παίρνουν με τις μετρητής, δεν εμπιστεύομαι εύκολα. Ναι. Γιατί έτυχε να εμπιστευτώ στο παρελθόν και πήρα μεγάλα μαθήματα. Οπότε, ναι, είμαι πιο κλειστός. Νομίζεις ότι η ελεύθερη βούληση είναι πραγματικότητα ή ψευδαίσθηση? Ψευδαίσθηση. Αλήθεια το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αν ήταν, θα είχαμε έναν άλλον πολίτευμα γενικότερα που θα ήταν η συμμετοχική δημοκρατία. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε ελεύθερη βούληση γιατί είμαστε μέσα σε κανόνες, μέσα σε κουτάκια που μας επιβλήθηκαν ή που μάθαμε να μεγαλώσαμε με αυτά. Οπότε επιδιώκεις το μέγιστο δυνατόν της ελευθερίας σου. Θα ψηφίσεις τις εκλογές?
Θα ψηφίσω, βέβαια. Γιατί? Το quiz άρεσε σου. Ε, το quiz. Εντάξει, εγώ με το quiz πώς δεν μου άρεσε. Ειδικά το σχολίασα κιόλας και στο μονόλογο. Διότι καταρχάς από το quiz έμαθα ότι η Χρυσολέφου είναι δίδυμη αδελφή μου. Ο Ανδρέας Φυλακτού είναι χαμένος αδελφός. Με τη Διαμάντα. Γιατί δεν βγήκε δίδυμο μαζί μου. Χωριστήκαμε στην Γέννα. Ε, μετά σταμάτησα. Το έκανα τρεις φορές. Δεν μπήκε στην Πόσα αδέλφια να βρω να ανακαλύψω. Τόσα κοινά που έχουμε δίδυμο δικό μου λευκή με τη Λέφου. Ναι, με τη Λέφου. Τέλος. Κοίταξε να δει. Εντάξει, θα τον προσπεράσω. Θα ψηφίσω. Γιατί είναι να ψηφίσω. Ναι. Επειδή αντιλαμβάνομαι και μέσα από τη δουλειά πόσο πολύ επηρεάζει και προς το καλό, επειδή μάθαμε μόνο τα κακά. Το κούρεμα της Ευρώπης, η Ευρώπη των συμφερόντων, ναι, υπάρχει για αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και άλλα θέματα όμως που δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε, θα μέναμε αγκυλωμένοι σε παλιές νοοτροπίες, δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικές για το περιβάλλον. Που έχουμε μια ανησυχία για το περιβάλλον, γνωρίζουμε τα πράγματα και οι δύο πάνω σε αυτόν τον τομέα, όπως και πολλοί άλλοι κόσμοι, και χαίρομαι που βλέπω ότι ανησυχούν. Οπότε είναι αποφάσεις και πολιτικές που μπορείς έστω και με τους έξι ευρωβουλευτές να επηρεάσεις. Οπότε ναι, θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για το Ευρωκοινοβούλιο, συμπληρώνω εγώ. Σε ό,τι αφορά και τα κόμματα και τους 72 υποψηφίους. Δική τους επιλογή ήταν. Που είναι δική τους επιλογή. Δική τους επιλογή. Εμείς που καθορίζουν την ατζέντα. Τους ρωτάμε και για θέματα ευρωπαϊκά πώς μετακυλάει η συζήτηση πηδά σε θέματα της προεκλογικής ή σε προεκλογικής που έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Με τα πρόσωπα και το με τι είναι το ιστορικό του καθενός. Ναι. Φτάνουμε στα γεγονότα του 1974, του 1963, πάμε πιο πίσω. Αυτόν όσον και να τους επαναφέρεις, αφού ήδη θέλουν να επιλέγουν να προβάλλουν αυτό το θέμα, τότε εντάξει. Αλλά υπάρχουν επιλογές ότι ο κόσμος μπορεί να ψάξει και να βρει τουλάχιστον κάποιον από τους 72 υποψήφιους που... 72 είναι, θα βρει ένα. Ας το πάρει μόνο στα βρία, τουλάχιστον. Ας πάρει έναν τουλάχιστον που να νομίζει ότι θα κάνει κάτι στο Ευρωκοινοβούλιο και θα ασχολείται με τα ίδια. Πώς αντιμετωπίζεις μια κακή μέρα, δηλαδή μια μέρα που ξυπνάς και δεν έχεις διάθεση? Από το πρωί που ξυπνώ δεν έχω διάθεση. Πίνω καφέ. Παίρνω τηλέφωνο την Αλίκη για να μου πει κάτι να γελάσω συνήθως. Επειδή ξέρει, έχει αυτόν τον χιούμορ που καταφέρνει να μου αλλάξει τη διάθεση. Κάποιες φορές ή κάποιον άλλο φίλο μου, τον Γρηγόρη, τον Άγγελο, οποιονδήποτε. Προσπαθώ να την αντιμετωπίσω όσο πιο θετικά μπορώ για να μην πάω στη δουλειά με τα μούτρα. Ναι. Γιατί τυχαίνει, μπορεί να σηκωστώ που την κούραση, ας πούμε, να νιώθω ότι δεν σώνω τα πόδια μου. Ας πούμε. Αλλά θα πάω στη δουλειά. Μόλις μπω στη δουλειά, σιγά σιγά μου φεύγει, γιατί ασχολούμαι τόσο πολλά με πράγματα. Ξέρεις, η επικαιρότητα τρέχει και μέχρι τις 11 πρέπει να φροντίσεις, να προσπαθείς να τα έχεις ούλα. Οπότε ξεχνάς την οποιαδήποτε κούραση ή οποιαδήποτε άλλη σκέψη, αφοσιώνεσαι, μετά περνάμε μέσα στην ημέρα. Δεν το κράτω πολύ ώρα. Αλεξία, η μουσική είναι όπως είναι τα Όσκαρ. Θα κάνουμε ένα απονομή. Ότι όπως τα Όσκαρ όταν κάνουν την ομιλία και όταν τελειώνει ο χρόνος της ομιλίας. Πρέπει να σηκωθεί η μουσική, ότι τελείωσε ο χρόνος. Για να φύγω. Καλά, είναι καθόλου ευγενικό ο τρόπος που με φτιάχνετε. Ρωτάω. Όχι, δεν σε διώχνουμε. Κάτσε, εγώ ακόμα περίμενε. Ντάξει. Απλά λέω εγώ, είναι συστηματικό. Ξαφνικά άκουσα τη μουσική και λέω. Ναι. Όταν τελειώνω εγώ την εκπομπή κάθε μέρα, λέω φροντίζετε να βρίσκετε πάντα λίγο χρόνο για ό,τι σας δίνει χαρά. Ναι. Ποια είναι αυτά που σου δίνουν χαρά? Τα σκυλιά μου. Ξέρεις, ακούνται λίγο τετριμμένα, ναι, αλλά τούτα πραγματικά μου δίνουν χαρά. Τα σκυλιά μου, έναν τηλέφωνο με αγαπημένων πρόσωπων, να φτιάξω κάτι. Γιατί πιάνουν και τα χέρια σου. Ναι. Αυτό να... που λένε, πιάνουν και τα χέρια του. Ναι, καταφέρνω κάποια πράγματα. Ναι. Να... Τι άλλο, να χαλαρώσω μια καλή ταινία. Ή να διαβάσω κάτι ανάλαφρο για να ξεχαστώ. Ξεκουράζει με πραγματικά. Εξακολουθείς να κλειδώνεις έξω από το σπίτι? Σήμερα. Αλήθεια. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν το έχω... Τόσα, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να κλειδώνεται τόσο συχνά έξω από το σπίτι. Δηλαδή πρέπει να κρεμάσει ένα κλειδί εδώ, στο λαιμό. Τι να κάνω, ρε Αντρέα. Να έχει ένα κλειδί κρεμασμένο στο λαιμό συνέχεια. Μπήκα σε τόσες πλατφόρμες, ψάχνω κλειδί με συναγερμού, έχει κάποια, αλλά νομίζω ότι θα μου κάνω γιατί πάλι αυτό θα το ξεχάνω. Αυτό να το κρεμάσει στο λαιμό. Ένα παίζει, αφού αφήνω το πολύ ποδά, πού να το βρω. Θα τον ακούω το συναγερμό. Πάμε σε ένα θέμα πολύ ωραίο. Τι λες στον Twix όταν είστε μόνοι σας? Ποιον πουλά, κάτσε. Ποια να λένε το λινακούι? Όχι, όχι, όχι. Όχι τι αντιλιακούι. Τι λέτε οι δυο σας όταν είστε εντελώς μόνοι?
Μόνο εντολές του δίνεις κάτσα και λοιπά και γιατί έφαγες τον καναπέ. Όχι. Καλά είναι μόνο τον καναπέ που έφερε, ξέρεις τα. Το κάνω διάφορα μαθήματα. Του ίδιου. Είναι αυτό που λέμε τα λέω στην πεθερά για να τα ακούσει νύφη. Ναι, κάπως έτσι. Ενώ τρόπος που με βλέπει, κάποιες φορές νομίζω ότι πραγματικά καταλαβαίνει ακόμα και πιο εξειδικευμένες συζητήσεις. Ξέρεις, πρώτο στάδιο είναι ότι ξέφυγα. Όχι, πραγματικά, όσους πελάδες και να πέρασα μέχρι να μεγαλώσω τα σκυλιά μου και όσοι καταστροφή και να είχε το σπίτι μου, πραγματικά νιώθω ότι όλα αξίζαν τον κόπο, γιατί χαλαρώνομαι. Γιατί με ρωτάνε πόσα σκυλιά έχει. Δύο, ναι, δύο. Twix και ο Phoenix. Ναι. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να το πω και το πρόβλημα μου. Είναι... Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Καταλαβαίνει. Ξέρω ότι καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα χρόνια έκανες και είχες μια έντονη δράση για τα ζώα. Ναι. Έτσι. Απογοητεύεσαι το ότι δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα τελικά και ότι φτάνουμε σε σημεία. Εγώ θυμάμαι πριν κάνα μήνα έλεγα εδώ, στο μονόλογο μου στην αρχή που σχολιάζω μια είδηση, ότι εισάγουμε πόσες χιλιάδες κιλά ράτσας και εξάγουμε πόσα αδέσποτα που τα βρίσκουμε παρατημένα ή από τα καταφύγια. Ναι. Απογοητεύομαι ότι επικρατούν ακόμη κάποιες νοοτροπίες. Δηλαδή ότι ο σκύλος πρέπει να δεμένο στην αυλή, ότι ο σκύλος δεν πρέπει να ακούγεται μέσα σε μια γειτονιά. Γιατί όπως να ακουστείς εγώ ή εσύ που να μιλήσουμε ή να φωνάξουμε σε κάποια στιγμή, ένα μωρό μπορεί να κλάψει, πρέπει να αντιληφθούν ότι ζώντας στην πόλη, είναι ακόμα και στο χωριό. Έχουν και δίπλα τους άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν σκύλο. Το πιο βασικό πάνω στην νοοτροπία. Ή ότι δεν καταλάβει ο σκύλος. Ή θέλω να αφήσω το σκύλο μου να κάνει κουτάβια, αλλά εντάξει, να τα δώσω. Ναι, να τα δώσεις. Σε ποιους θα τα δώσεις. Πού ξέρεις πόσα θα καταλήξουν στα σπίτια. Και αν δεν είχαμε παραδείγματα, τότε εντάξει, αλλά ξέρουμε τι γίνεται με τα πόσα σκυλιά έχει μέσα στους δρόμους. Πόσα χτυπημένα, πόσα κακοποιημένα. Ξέρεις ότι και τα δύο μου τα σκυλιά είναι σκυλιά υιοθεσίας. Ναι. Ο ένας κακοποιημένος. Και είναι έναν από τα χιλιάδες. Οπότε βλέπω όμως τα νέα παιδιά κάτι το οποίο με κάνει και χαίρομαι. Ότι έχουν μια καλύτερη εξοικείωση με τα ζώα. Δεν είναι τόσο, δεν τα θεωρούν τόσο έξω από το περιβάλλον τους όσο παλαιότερα. Αυτό μου δίνει ελπίδα. Επίσης ότι με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα μέσα τα διαδικτυακά προβάλλονται πλέον φιλόζωικα θέματα, προκαλούν μια ευαισθητοποίηση. Πλέον οι φιλόζωοι δεν φοβούνται να μιλήσουν. Ενώ παλιότερα τους έκαναν κάποιες μια παρατήρηση, ναι. Σκέβαν το κεφάλι και φεύγαν. Πλέον δεν φοβούνται να μιλήσουν γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους. Αυτό νομίζω ότι εξωθεί και γενικότερα και την κοινωνία και το σύστημα να κάνει μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα και μπορούν να γίνουν πολλά. Είναι θέμα νοοτροπίας ή νομοθεσίας. Νοοτροπίας πρωτίστως. Νομοθεσία βάλε όσων αυστηρές ποινές θέλεις. Δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν. Το που λέγαμε προηγουμένως για το σχολείο. Αλλά ναι, να λειτουργεί και η νομοθεσία και να λειτουργεί και αυστηρά. Αν δεν συμμορφώνονται, να φοβούνται. Είμαι αυτή, όταν με ρωτήσεις προηγουμένως για το θέλεις να σε φοβούνται, όταν είναι για τέτοια θέματα, ναι, θέλω να με φοβούνται. Εμένα προσωπικά. Ειδικά για τα θέματα των ζώων, να τον φοβάστε, παιδιά. Ναι, ξέρεις τη δράση μου στον λοιπόν, πάρκο. Αρκετά καλαμάρισες. Να μιλήσω κυπριακά. Τώρα ναι. Μα σύρνουν και το κυπριακό. Εσύ είναι στο και που και που, αλλά ενώ όταν είμαστε οι μόνοι μας, πρέπει να σας πω, εκτός αέρα δηλαδή, όταν δεν βρισκόμαστε, μόνο κυπριακά μιλάς. Εννοείται. Σήμερα ήταν η γλώσσα της τηλεόρασης. Προσπαθώ επειδή. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Δεν πειράζει. Τώρα θα σε πάω στον Κωνσταντίνο. Θα σε πάω στον Κωνσταντίνο. Όπως όλους τους αλλοδαπούς, για να δούμε πόσο καλά ξέρεις τα κυπριακά. Περίμενε. Για να δούμε πόσο καλά ξέρεις τα κυπριακά. Κωνσταντίνε, να σε μπηγείς.